Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους μου συμπολίτες Έλληνες. Δεν δείχνω το πρόσωπό μου, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν θέλω αναγνώριση, δεν πάω για πολιτική ηγεσία. Απλά θέλω να εξηγήσω γιατί δεν κάνω το εμβόλιο και γιατί δεν φταίω εγώ που δεν το κάνω, που δεν μπαίνουμε στην κανονικότητα. Ξεκινάμε από το ότι βάσει της ελληνικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας είμαι νόμιμος, καθότι μου λέει ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, δεν είμαι υποχρεωμένος να το πω πουθενά ότι δεν το κάνω και επίσης όποιος κατά οποιοδήποτε τρόπο προσπαθεί να με πείσει έμεσα ή άμεσα, έστω και ρωτώντας με γιατί δεν το κάνεις, προσπαθεί να με παροτρύνει, αν του κάνω μήνυση βρίσκεται μπλεγμένος. Ο γιατρός όταν μας εξετάζει, παίρνει το ιστορικό μας, βλέπει τις εξετάσεις που έχουμε κάνει, μας συμβουλεύει να πάρουμε ένα φάρμακο αν έχουμε κάτι, το οποίο γνωρίζει παρενέργειες, αντενδείξεις κτλ. Αυτό παραδείγματος χάρη είναι το φυλάδιο ενός φαρμάκου μέσα στο κουτί του. Αυτό είναι ένα άλλο φυλάδιο. Όλα αυτά είναι παρενέργειες, αντενδείξεις, ποιοι πρέπει να παίρνουν το συγκεκριμένο φάρμακο, ποιοι όχι, για ποιο λόγο κτλ. Κτλ. Δοσολογία. Αυτό είναι ένα άλλο φυλάδιο. Οι οδηγίες. Αυτό επίσης είναι ένα άλλο φυλάδιο οδηγιών για τα φάρμακα. Προσέξτε ό,τι σας έχω δείξει είναι μπρος και πίσω οι σελίδες. Αυτό εδώ είναι μια κόλλα α4. Την έχω κάνει εγώ γιατί δεν μπορώ να έχω το φυλάδιο από τα εμβόλια. Όμως στην περιγραφή του βίντεο έχω κοινοποιήσει ένα link που μία φαρμακοποιός λέει ακριβώς, σας δείχνει ακριβώς το φυλάδιο των εμβολίων. Αυτό είναι το φυλάδιο των εμβολίων. Μια λευκή σελίδα. Εγώ γράφω εδώ εμβόλιο. Αυτοί γράφουν τη φίρμα της εταιρείας. Αυτές είναι οι οδηγίες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχουν αντενδείξεις, δεν υπάρχουν παρενέργειες, δεν υπάρχουν προφυλάξεις, δεν υπάρχει τίποτα. Απ' την αρχή ξέραμε πολύ καλά ότι γινόμασταν πειραματόζωα σε ένα προϊόν που δεν ξέραμε τι θα αποφέρει. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Υπουργός Υγείας, οι ιατροί των επιτροπών από τα πρώτα βήματα του εμβολίου λέγανε ότι είναι ασφαλές, κάντε το. Βάσει ποιων ενδείξεων, βάσει ποιων γραφόμενων το λέγανε, όταν υπάρχει ένα λευκό φυλάδιο. Επίσης, από τους ίδιους ανθρώπους λένε ρωτήστε τον γιατρό σας ή εκεί που πάνε και το κάνουν, λένε οι γιατροί παίρνουν το ιστορικό του ασθενούς, τι φάρμακα παίρνει, από τι υποφέρει και μετά το κάνουν. Και επειδή παίρνουν το ιστορικό του ασθενούς, τι έγινε? Δεν έχουν κανένα φυλάδιο οδηγιών, είναι λευκό. Είναι όλα ψέματα δηλαδή. Μας κοροϊδεύανε και μας κοροϊδεύουν. Συνεχίζουν να το κάνουν. Πιστέψτε με, και εγώ θέλω να μπω στην κανονικότητα όπως όλοι μας. Εμβολιασμένοι και μη. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι, καταδεικνύουν εμένα ως υπεύθυνο, επειδή δεν έχω κάνει το εμβόλιο, ότι δεν μπαίνετε στην κανονικότητα γι' αυτό το λόγο. Για ποιο λόγο? Νοσώ και μεταδίδω. Το ίδιο κάνει και ο εμβολιασμένος. Νοσεί και μεταδίδει. Το λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ. Ξεκινάμε από το λευκό φυλάδιο οδηγιών του εμβολίου. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς. Έχω κάνει το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού, το εμβόλιο του τετάνου που είναι 3 δόσεις και έχω πάρει και ένα φάρμακο για τη μαλάρια. Σε κάποια από τα 3 δεν θυμάμαι. Έγραφε το φυλάδιο οδηγιών ότι από τις παρενέργειες υπήρχε ένας θάνατος παγκοσμίως. Ο ένας θάνατος εμένα με είχε φέρει σε μια αμηχανία στο να το κάνω ή όχι. Εν πάση περιπτώσει το έκανα. Δηλαδή σας θεωρώ όλους εσάς τους εμβολιασμένους που δεν το κάνατε οικειοθελώς, πιστέψτε με, το κάνατε από ψυχαναγκασμό. Να τελειώνουμε, να μπούμε στην κανονικότητα, να πάει το παιδί μου σχολείο, να μπορώ να ταξιδέψω με το καράβι.
μη με απολύσουν από τη δουλειά. Αυτά είναι ψυχαναγκασμός, δεν είναι οικειοθελός. Με είχε τρομάξει τότε αυτό, ένας θάνατος. Και λέω ότι κι άμα είμαι ο δεύτερος. Αυτή τη στιγμή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας αναφέρει επίσημα για 24.000 θανάτους μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και όλη η Ευρώπη. Αναφέρει για 2.400.000 παρενέργειες και από αυτές το 1.200.000 είναι σοβαρές παρενέργειες. Και όλα αυτά δεν υπάρχουν πουθενά ακόμα γραμμένα σε κανένα φυλάδιο οδηγιών εμβολίου, το οποίο παραμένει να είναι λευκό. Εμείς το συμπληρώνουμε, αυτοί που πάνε και κάνουν τα εμβόλια. Αυτό είναι πλασματικό. Θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι η παθογένεια της κίτρινης κάρτας. Η κίτρινη κάρτα είναι αυτό που συμπληρώνεται μετά τις παρενέργειες ή τους θανάτους από εμβόλια. Η παθογένεια της κίτρινης κάρτας είναι: έλα μωρέ τώρα, εντάξει, ας το παίρνα το έτσι. Και μη λέτε ότι δεν γίνεται. Ο καθηγητής ιατρός Βλαχογιαννόπουλος, ο οποίος ήταν μέλος της φαρμακοεπαγρύπνησης, πριν 4 μήνες παραιτήθηκε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί έβλεπε ότι δεν γραφόντουσαν περιστατικά σε κίτρινη κάρτα. Φώναζε. Τους έλεγε γράφτε το, κάντε το, δεν. Το περνάγανε αψήφιστα. Άρα τα νούμερα αυτά είναι πλασματικά. Μπορεί να είναι 2 φορές παραπάνω, 3, 5, 10. Κανείς δεν γνωρίζει. Όταν δεν γράφεται ένας θάνατος ή μια παρενέργεια, κανείς δεν το γνωρίζει. Όλοι οι πολίτες, οι εμβολιασμένοι, κατεβάστε την κίτρινη κάρτα από το διαδίκτυο, υπάρχει στην επίσημη σελίδα τους, και συμπληρώστε τη. Από μόνοι σας, μην περιμένετε. Έχουν παθογένεια γιατροί, έχουν προφανώς εντολές, δεν γνωρίζω. Μην εναντιώνεστε ενάντια στον άνθρωπο που δεν θέλει να εμβολιαστεί. Είναι δηλός σε σχέση. Εσείς είστε θαραλέοι. Θαραλέοι γιατί κάνατε το εμβόλιο, παίρνουν γνωρίζοντας το ρίσκο. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο δειλοί. Σας ευχαριστώ που μου ακούσατε. Παίρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας. Προσπαθούμε να μην έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που είναι ευπαθείς ομάδες και προσέχουμε. Κάνοντας το εμβόλιο, κάποιοι δεν προσέχουν και μεταδίδουν και νοσούν και πολλά ψέματα από την ηγεσία, πολλά ψέματα. Ψεύτης μία φορά, πάντα ψεύτης.